Το Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Πηλίου σας προσκαλεί στην εκδήλωση από την Κομωτινή ως το Πήλιο με ένα χορό και ένα τραγούδι που θα γίνει τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2006 και ώρα 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Αργαλαστής, έγραφε η πρόσκληση, την οποία υπέγραφε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Στέργιος Παπαϊωάννου. Ο Δήμαρχος Κομωτινέων Τάσος Βατσικλής πρόθυμα ανταποκρίθηκε σε αυτήν. Αυτή η εκδήλωση είχε ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς ο ίδιος τιμήθηκε από το Δήμαρχο της Αργαλαστής για την πολύχρονη προσφορά του στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτό το ταξίδι όμως δεν ήταν μόνος. Μαζί του ήταν και τα 16 παιδιά από το χορευτικό όμιλο του Κοσμίου, όπως επίσης και τα 16 με 18 μέλη της παραδοσιακής ορχήστρας. Σε μια συναυλία αφιέρωμα στο Γρηγόρη Μπιθικότσι, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ηλία Ιωαννάκη. Η παρέα ξεκίνησε μαζί με το δικό μας οπερατέρ, Γιώργο Καριώτη, στις 11.30 το πρωί από το Θρακικό Οδείο. Το πολύωρο ταξίδι, περισσότερο από 10 ώρες, επέβαλε και κάποιες στάσεις. Η παρέα ήταν πάντοτε κεφάτη. Εξάλλου τα παιδιά περίμεναν με πολύ μεγάλη αγωνία να ζήσουν και αυτήν εδώ την εμπειρία. Σε κάθε στάση υπήρξαν και καταστάσεις στις οποίες διακομωδούσαν τα ίδια τα παιδιά. Άλλοτε με τραγούδια, άλλοτε με γέλια και άλλοτε με χορούς. Ποιος είναι? Πάλι σε λατρινή μία. Γιατί λίγο ηχείς. Καλέ κάτω. Η Αργαλαστή βρίσκεται στο Νότιο Πήλιο και η περιοχή του Νότιου Πηλίου αποτέλεσε σημείο αναφοράς σε κάθε χρονική περίοδο της ιστορίας. Όπως μαθαίνουμε από το επίσημο site του Δήμου, σε ολόκληρη τη Μαγνησία υπάρχει έντονη οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα από την νεολιθική εποχή, όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα του Δημηνίου και του Σέσκλου. Στην ευρύτερη περιοχή που σήμερα αναπτύσσεται ο Δήμος Αργαλαστής, υπήρξαν αρκετές συγκροτημένες κοινότητες κατά το παρελθόν, όπως η Ολιζόνα, η Σιπιάδα και τα Σπάλαθρα, που παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη κατά τους ομηρικούς, κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους. Συγκεκριμένα, τα αρχαία Σπάλαθρα, που η τοποθεσία τους εντοπίζεται στην παραλιακή ζώνη μεταξύ Χόρτου και Μιλίνας, αποτελούσαν διακομιστικό σταθμό της περιοχής για την μεταφορά προϊόντων από τα λιμάνια του Παγασιτικού στο εσωτερικό της Μαγνησίας.
Υπάρχουν πολλές ιστορικές αναφορές από γεωγράφους και ιστορικούς, όπως ο Σκύλαξ, ο Πλίνιος και μεταγενέστερα ο Στράβων και ο Στέφανος Βυζάντιος. Εξάλλου, πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων όπως αγγεία, νομίσματα, αγάλματα μαρτυρούν την οικονομική ανάπτυξη των αρχαίων σπαλάθρων, ιδιαίτερα κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα. Η ανάπτυξη της περιοχής επηρεάστηκε άμεσα από την ιστορική πορεία ολόκληρου του ελλαδικού χώρου και έτσι μετά την ακμή των κλασικών χρόνων ακολούθησε η Ρωμαϊκή κυριαρχία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στη συνέχεια η Τουρκοκρατία. Ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα το κέντρο οικονομικής δραστηριότητας είναι η Αργαλαστή. Η πρώτη αναφορά που υπάρχει είναι σε ένα τουρκικό φυρμάνι του 1653. Οι κατοικοί της είναι κυρίως γεωργοί και κτηνοτρόφοι και πολλοί από αυτούς προέρχονται από την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και την υπόλοιπη Θεσσαλία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Αργαλαστή αποτελούσε την πρωτεύουσα των Βακουφίων, δηλαδή των χωριών τα οποία είναι χαρισμένα σε τουρκικές εκκλησίες με το όνομα Αργαλάστ Μουκαντισί, δηλαδή υποδιοίκηση αστυνομίας του Αργαλάστ, μέχρι το 1697, όταν μεταφέρθηκε στη Μακρινίτσα. Ο 18ος αιώνας βρίσκει την Αργαλαστή να αποτελεί ένα αναπτυγμένο κεφαλοχώρο του Πηλίου με μεγάλη παραγωγή σε πολλά αγροτικά προϊόντα και με έντονη δραστηριότητα στον τομέα της σιροτροφίας. Επίσης είναι μέλος του ιστορικού συνεταιρισμού των Αμπελακίων. Κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως, ολόκληρη περιοχή υφίσταται τα δεινά της αγριότητας των Τούρκων με αποτέλεσμα να ανακοπεί το ρεύμα οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Πρόδρομος του σημερινού Δήμου ήταν ο Δήμος Παλάθρων, ο οποίος σχηματίστηκε με το βασιλικό διάταγμα της 31ης Μαρτίου του 1883 περί της εισδήμου διαιρέσεως της εν το νομό Λαρίσης επαρχίας Βόλου. Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου ήταν 3.731 κάτοικοι και συμμετείχαν οι Αργαλαστοί, οι Ξινόβροι, οι Σικοί, οι Καλυθέα και το Μετόχοι. Η πρώτη εικόνα της αποστολής είναι η κεντρική πλατεία του Δήμου της Αργαλαστής. Λίγο μετά την πρώτη ξεκούραση και έναν καφέ, η ομάδα του Κοσμίου ξεκινά αμέσως τις πρόβες και γιατί όχι και τους χορούς. Και εκεί, στην κεντρική πλατεία, σε ένα δικό τους χώρο, στείνεται ένα πρωτόγνωρο θρακιώτικο γλέντι. Yeah.
Το δεύτερο μέρος της αποστολής με επικεφαλής τον Δήμαρχο Κομωτινέων Τάσο Βαβατζικλή, αλλά και την πρόεδρο της ΔΕΠΑΚ Σοφία Μενεσελίδου και το Δημοτικό Σύμβουλο Μίμια Ιδίνογλου, ξεκινά την επόμενη μέρα. Η αποστολή φτάνει στα αρχοντικά Μπελιάνη, όπου ήταν και ο τόπος υποδοχής, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Ο κ. Βαβατζικλής αμέσως συναντάται με τα παιδιά του Κοσμίου αλλά και της ορχήστρας. Τους ρωτά για το τοπίο το οποίο αντίκρισαν, τη θάλασσα που επισκέφτηκαν και ζητά να μάθει λεπτομέρειες για αυτή την αποστολή. Μαζί τους η Γεωργία Ζουντέλη, η πρόεδρος του Συλλόγου του Κοσμίου. Βρισκόμαστε στην έδρα του Δήμου της Αργαλαστής, όπου σήμερα τιμάται ο Δήμαρχος Κομωτινέων. Και ενώ σε λίγα λεπτά ξεκινάει η εκδήλωση, αυτό το οποίο μπορούμε να καταθέσουμε είναι ότι δύο υπέροχα σπίτια, δύο αρχαντικά όπως αποκαλούνται, στη μέση της φύσης, όπου πίσω υπάρχει, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε με την συνδρομή του τεχνικού μου, ένα καταπράσινο τοπίο γεμάτο από ελιές, και ακριβώς μπροστά μας μπορούμε να δούμε την θάλασσα. Εδώ κατέληξε η αποστολή. Η αποστολή αποτελείται από το χορευτικό του Κοσμίου, όπως επίσης με 16-17 μέλη, όπως επίσης και με την παραδοσιακή ορχήστρα υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ηλία Ιωνάκη, με την συνδρομή και δύο ακόμη ανθρώπων πολύ σημαντικών καλλιτεχνών για τα δρόμενα του τόπου μας, των αδερφών Παγκοζίδη. Εδώ λέμε τις εντυπώσεις που αποκομίσαμε από τις μέρες που μένουμε εδώ στην περιοχή. Πώς σας φαίνεται αυτό το ταξίδι λοιπόν εδώ στον Δήμο της Αργαλαστής? Κοιτάξτε, το τοπίο είναι πάρα πολύ ωραίο, ο Βόλος είναι πολύ ωραίος, η περιοχή εδώ κατάφυτη με λιόδεντρα, η θάλασσα πάρα πολύ ωραία, την επισκεφθήκαμε, ζεστή, η φιλοξενία καλή. Στη συζήτηση που αναπτύσσει ο Δήμαρχος Κομωτινέων, ο κ. Βαβατζικλής, μαζί με τα παιδιά, αυτό το οποίο επισημαίνει είναι ότι εκτός από τη φύση και τη θάλασσα, θα πρέπει κάθε εκδρομή και ενός συλλόγου νέων να συνοδεύεται από στοιχεία που αφορούν τον πολιτισμό ενός τόπου, τον τρόπο ζωής, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και κάνει την πρόταση να επαναφέρει τα κατασκηνωτικά προγράμματα τα οποία άνθησαν στην Κομωτινή κατά τη δεκαετία των 90, όπου αρκετοί νέοι επισκέφτηκαν διαφορετικές περιοχές.
Η υποδομή, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαβατζικλής, ότι μπορεί να προέρθει από τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων που πλέον επιβάλλει ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. Θα μπορούσε να είναι εδώ πέρα μαζί με τους νέους του Κοσμίου, με τα παιδιά του Κοσμίου, του Χορευτικού Συλλόγου, ίσως και ένα νεανικό Δημοτικό Συμβούλιο, ας πούμε, άτυπο βέβαια όργανο. Πάλι σας βλέπω στις επάλξεις. Όχι, θα προτιμούσα να τους στείλω κάπου αλλού, όπου θα είχαν εκτός από τη φύση και από τη θάλασσα, να δουν και κάποια άλλα πράγματα. Κάποιες αρχαιότητες, κάποια μεγάλη πόλη, να εστερνιστούν κάποιες άλλες ιδέες, να παραδειγματιστούν από ένα άλλο τρόπο ζωής. Εδώ, όπως διαπιστώσατε και κατά την άφηξή μας στην εργαστή, πρόκειται για ένα μικρό δήμο, θα έλεγα μια κομμόπολη, στα πλαίσια του νέου σιδηροχωρίου, που μόνο το καλοκαίρι έχει ζωή. Έτσι, και εκτός από τις φυσικές ομορφιές δεν έχει να επιδείξει και τίποτα άλλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω γιατί το προτιμούν οι Αθηναίοι που έρχονται το χειμώνα, ίσως να έχει πολλά χιόνια, αλλά εγώ δεν θα άφηνα ποτέ τη Θράκη και ιδιαίτερα τη Ροδόπη για τέτοιου είδους περιοχές. Μάλιστα, πάντως από ό,τι μπορούμε να δούμε, πέρα από τα σχόλια που είναι ιδιαίτερα βαρισίμαντα και σημαντικά, μπορούμε να πούμε ότι στα παιδιά αυτής της ηλικίας των 13 με 16 περίπου, μπορεί να αποτελέσει και το σημερινό ταξίδι, το χθεσινό ταξίδι, μια πολύτιμη εμπειρία. Βεβαίως. Γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει να επαναφέρει τα εκδρομικά και τα κατασκηνωτικά προγράμματα που έκανε στη δεκαετία του 90 και τα οποία είχαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Βέβαια οι νέοι εκείνοι τώρα είναι σημερινοί επιστήμονες, οικογενειάρχες, αλλά όλοι λίγο πολύ θυμούνται και τα μέρη της Βουλγαρίας που επισκεφθήκαμε και την Κέρκυρα και τη Ρόδο και την Αίγινα και τη Μυτιλίνη και την Κρήτη. Λοιπόν, όλο αυτό το πρόγραμμα η Δημοτική Αρχή ευελπιστεί ότι θα δημιουργήσει τα ηχέγγυα και τις βάσεις, τις δομές και τις υποδομές μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων που επιβάλλονται πλέον με το νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα να αρχίσει να τα υλοποιεί τον χρόνο. Και μια οι μικροί μας συνδημότες από τον κόσμο μας έκαναν την τιμή και τη χάρη να έρθουν σήμερα εδώ στην Εσκατιά του Πηλίου, τον χρόνο λοιπόν να τους προτιμήσουμε και να τους πάμε σε ένα νησί του Αιγαίου, όπου πέρα από τις χορευτικές τους επιδεξιότητες και ικανότητες, να απολαύσουν είτε το Ανδριατικό Πέλαγος, είτε το Αιγαίο Πέλαγος για μια εβδομάδα και κάτω από άλλες καλύτερες φυσικά συνθήκες. Υπόσχεση. Οι πρώτες εικόνες για αυτό το ταξίδι, καθώς και οι απόψεις, δίστανται. Τα παιδιά αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι θα πρέπει να συμμετέχουν γενικότερα στις αποφάσεις που αφορούν τον τόπο τους και το ρυθμό της ζωής που επιθυμούν να έχουν, όπως επίσης και την ποιότητα ζωής. Πώς σε λένε? Γιώργο. Τι ηλικία έχεις, Γιώργο? 16. Και μένεις στο κόσμο, έτσι? Ναι, από τον κόσμο. Πώς σου φαίνεται γενικότερα αυτή η εμπειρία? Πολύ καλή. Τα ταξίδια είναι ωραία. Εντάξει, και παίρναμε καλά σαν ομάδα. Είναι το πρώτο ταξίδι με την ομάδα του Κοσμίου, με το χορευτικό? Όχι, έχω κάνει πάρα πολύ κι άλλα. Και μέσα από αυτό δένεσαι με την ομάδα περισσότερο? Ναι, πάρα πολύ. Mm-hmm. Τι λέγατε προηγουμένως με τον κύριο Δημαρχό? Το δρόμο, τη διαδρομή, το τοπίο ότι είναι πολύ ωραίο, αυτά. Mm-hmm. Η θάλασσα ότι είναι πολύ ωραία. Έκανες εσύ μπάνιο? Ναι, το πρωί. Mm-hmm. Εσένα πώς σε λένε? Νίκο. Νίκο, σε τι τάξη πας? Η ίδια ηλικία με τον Γιώργο, στα 16. Και για σένα δεν είναι το πρώτο σου ταξίδι? Όχι, όχι, έχουμε κάνει άλλα αρκετά. Mm-hmm. Για αυτήν εδώ την εμπειρία εδώ στην Αργαραστή, τι θα έλεγες? Εντάξει, ωραία, η θάλασσα ωραία, το περιβάλλον ωραίο. Λίγο μας τα χάλασαν έτσι τα δωμάτια, αλλά εντάξει, μια χαρά περάσαμε. Mm-hmm. Και αν θα σε ρωτούσα αν σου αρέσουν αυτά τα ταξίδια και οι εκδρομές με το χορευτικό, δηλαδή πηγαίνοντας κάπου, όχι απλά μόνο να γνωρίσεις έναν τόπο, αλλά και να δείχνει στοιχεία του δικού σου τόπου, τι θα μου έλεγε? Ναι, ναι, εννοείται πως μου αρέσουν. Περάμε πολύ ωραία, καλή παρέα, όλοι μαζί και πολλά χρόνια μαζί είμαστε τους άλλους, ενωμένοι. Μια χαρά είναι όλα. Οι νέοι έχουν άποψη για όλα τα πράγματα? Γιατί δεν έχουν, θα μου πεις τώρα, εντάξει. Θα μπορούσες, θα φανταζόσαι τον εαυτό σου να συμμετέχεις σε ένα συμβούλιο νεότητας, δημοτικό συμβούλιο νεότητας? Όχι ακόμα, γιατί δεν ξέρω. Σίγουρα, όχι, όχι. Σου αρέσει όμως ως ιδέα? Ως ιδέα, ναι, είναι αρκετά καλή. Στον κύριο Δήμαρχο εδώ πέρα, τι του λέγες, πώς τον βλέπεις, πώς τον... Εντάξει, ωραίος, σοβαρός, μας βοήθησε, εντάξει, αρκετά. Είναι η πρώτη φορά που τον γνώρισες έτσι πιο κοντά? Όχι, τον έχω ξαναδεί πολλές φορές. Εντάξει. Και ποια θα ήταν έτσι μια κουβέντα που θα λες για εκείνον?
Καλός άνθρωπος, σοβαρός. Τι άλλο να πούμε. Τον ευχαριστούμε κιόλας. Διάβα και την κοπέλα της Πάρης, πώς το λένε. Λαμπρινή. Λαμπρινή, εσύ τι τάξη πας. Εγώ τελείωσα το λύκειο. Έργο φοιτήτρια. Ναι. Και πού περνάς με το καλό, ποια ήταν η προτεραιότητά σου. Γεωπονία. Αν πέσει, αλλιώς δασολογία. Ωραία, ωραία. Η εμπειρία από εδώ, από αυτό το ταξίδι. Όχι αρκετά αξιόλογη. Δεν μας άρεσε η διαδρομή. Γενικά όμως, σαν εμπειρία, πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει. Ναι, το όμορφα έτσι με την ομάδα. Σου αρέσει που θα χορέψεις σήμερα, δείχνοντας ότι είσαι μια γνήσια ροδοπίτσα από το κόσμο. Λειτουργούμε πάντα ως ομάδα. Είμαστε ενωμένοι γενικά όταν βγαίνουμε έξω. Εντάξει, πιστεύω ότι θα δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας σήμερα. Θα μπορούσες έτσι ως νέα της ροδόπης του κοσμίου να δώσεις τον εαυτό σου ή να πεις κάποια πράγματα, να σημειώσεις κάποια πράγματα μέσα από έναν άλλο οργανισμό, μέσα από ένα δημοτικό συμβούλιο. Εσύ πώς σου φαίνονται αυτά τα πράγματα, πώς σου φαίνεται αυτός ο θεσμός, όπως το ακούς τώρα από μένα. Πιστεύεις ότι θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι θεσμοί για τους νέους. Φυσικά και θα πρέπει να υπάρχουν. Μέσω αυτών των θεσμών μας εισάγουν στην κοινωνία. Γίνεται η κοινωνία μας καλύτερη. Πιστεύεις ότι έχουν ανάγκη από τέτοιες παρενέσεις οι δήμοι. Ναι. Είμαστε τα νέα παιδιά της κοινωνίας. Πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε κάποιο ρυθμό. Η εκδήλωση έχει προσδιοριστεί για τις 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Αργαλαστής. Οι πρώτες εικόνες οι οποίες αντικρίζουμε ουσιαστικά μας εκπλήττουν. Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί εκεί για να τιμήσουν τον Δήμαρχο Κομωτινής, Τάσο Βατσικλή. Η πρώτη συνάντηση του κυρίου Δημάρχου είναι με τον πρόεδρο του Συλλόγου Θρακών, τον Θωμά Μαλαμίδη. Για να γυρίσει, δεν ξέρω αν θα έρθει. Είχαμε μιλήσει γιατί την Παρασκευή ήταν να γυρίσει. Ήταν ακόμα την επάνω και νομίζω ότι είχα βρει σε μια γύρωση. Σε μια γύρωση. Και του είπα ότι ερχόμαστε. Από τον κύριο Μαλαμίδη πληροφορούμαστε ότι ο Σύλλογος Θρακών της Μαγνησίας αριθμεί 240 μέλη. Στόχος του Συλλόγου είναι να μην χαθούν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιείται κάθε χρόνο μία εκδρομή σε διαφορετικό νομό της Τράκης, ούτως ώστε να κρατηθεί η επαφή με την πατρίδα και οι παραδόσεις. Κύριε Μαλαμίδη, είναι έτσι μεγάλη μας χαρά που σας βρίσκουμε εδώ στην Αργαλαστή και βέβαια γνωρίζουμε ότι θα συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα που θα τιμηθεί σε λίγα λεπτά ο Δήμαρχος Κομωτινέων, ο κύριος Βαβατσικλής. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πρώτο λόγο τα δικά σας συναισθήματα για αυτή τη βραδιά. Η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη που θα δούμε δικούς μας ανθρώπους στον τόπο όπου ζούμε τώρα. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχόμαστε να περάσετε πολύ καλά. Ενημερωτικά θα ήθελα να σας πω ότι ο πρώτος πρόεδρος του συλλόγου μας είναι από την Κομωτινή, ο Γιαννακίδης ο Κώστας. Υπάρχουν πολλά ικανά άτομα στη Μαγνησία που ασχολούνται και με τα κοινά. Επίσης, ο αντιδήμαρχος Βόλου, ο κύριος Παπαδρόσος, έρχεται την καταγωγή του από τον νομό Ροδόπης. Είναι Κομωτινέος ο αντιδήμαρχος Βόλου. Όπως και πάρα πολλά ικανά άτομα ζουν και ευημερούν στον νομό Μαγνησίας. Πόσα τον αριθμό, τα έχετε μετρήσει σίγουρα. Ο σύλλογος μας αριθμεί γύρω στα 240 μέλη. Βέβαια, περισσότεροι είναι από τον νομό Εύρου. Μετά είναι από την Κομωτινή και είναι και αρκετοί και από τον νομό Ξάνθης. Και στις δραστηριότητες του Συλλόγου έχετε τι, εντάσσετε τι είστε στο πρόγραμμά σας, να μαθαίνετε τους στρατιώτικους χορούς, επισκέψεις προς την πατρίδα, ποιο είναι έτσι το πρόγραμμά σας περίπου. Όπως και οι περισσότεροι σύλλογοι, έτσι και ο δικός μας σύλλογος, ο μεγαλύτερος σκοπός είναι να μην χαθούν τα ήθη και τα έθιμα για μας που έχουμε φύγει από τον τόπο μας και ζούμε σε αυτή την όμορφη περιοχή, μαθαίνοντας τα παιδιά μας και όχι μόνο στα παιδιά μας αλλά και στον κόσμο της Μαγνησίας, τα Θρακιώτικα, όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλη πέραση. Τώρα όσον αφορά στο άλλος και άλλος της ερώτησης, προσπαθούμε κάθε χρόνο με το Σύλλογο να κάνουμε μία εκδρομή στα Πάτρια Εδάφη, κάθε χρόνο σε διαφορετικό νομό. Πρόπερση είχε γίνει εκδρομή στο νομό Εύρου, πέρυσι ήταν να γίνει τελικά αναβλήθηκε στο νομό Ροδόπης, παρόλο που είχαμε τη βοήθεια και από τον νομάρχη και από τον δήμαρχο, αλλά λόγω μη συμμετοχής και λόγω του τριημέρου τότε των Πανελληνίων Εξετάσεων δεν μπορέσαμε να την κάνουμε. Πάντως είναι μέσα στους στόχους να γίνεται κάθε χρόνο μια εκδρομή σε ξεχωριστό νομό για να μην κόβουμε γέφυρες με την πατρίδα. Σήμερα έχουν έρθει αρκετοί Κομωτινέοι εδώ.
Θρακιώτες. Θρακιώτες είναι αρκετοί εδώ, είναι περί τα 40 άτομα εδώ από το Βόλο. Πιστεύω ότι θα έρθουν και περισσότεροι. Θα το δούμε στην πορεία όταν θα αρχίσει και το τραγούδι και ο χορός. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλά να περάσετε. Στις δηλώσεις του προς εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο Δήμαρχος Αργαλαστής Μιλτιάδης Γαϊτανάς τονίζει ότι είμαστε κοντά στην πρόοδο και την ανάπτυξη της Θράκης. Επισημαίνει δε ότι είναι τιμή του που έρχεται ένας Δήμαρχος μιας μεγάλης πόλης να επισκεφτεί έναν μικρό Δήμο, όπως ο Δήμος της Αργαλαστής. Πραγματικά έχω δίπλα τον συνάδελφο της Κομωτινής, τον έμπειρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος τιμά την εκδήλωση στον Δήμο της Αργαλαστής, στην πρωτεύουσα του νέου τοπικού. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είναι μεγάλη τιμή και για μας και για τον συνάδελφό μου να περάσουμε μια πολύ καλή βραδιά και να μας δώσουν τα συναισθήματα, τις παραδόσεις, τους χορούς και τα διάφορα μηνύματα, ώστε εμείς να γευτούμε αυτόν τον λαό που βρίσκεται επάνω στα σύνορα και να τους δώσουμε ένα μήνυμα ότι πραγματικά είμαστε κοντά τους στην ανάπτυξη, στα δύσκολα προβλήματα και γενικά στην πρόοδο της περιοχής τους. Κύριε Δημάρχη, γιατί επιλέξατε να βραβεύσετε σήμερα τον κύριο Βατσίκλη για την προσφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί τον Δήμαρχο Κομωτινέων και για τον πολιτισμό? Εγώ προσωπικά θεωρώ τιμή για μένα που έρχεται ένας Δήμαρχος μιας μεγάλης πόλης να επισκεφθεί ένα μικρό Δήμο στο Πήλιο. Για μένα μεγάλη τιμή να δεχθεί αυτή τη βράβευση και ένα προτρέτου του κοδονοστασίου της Αργαλαστής, του ευλήματος που αποτελεί το πανέμορφο σημείο ολόκληρης της Ελλάδας. Ο κύριος Βαβατσικλής ανταπαντά ότι η τιμή ανοίγει στο Δήμαρχο της Αργαλαστής που τον κάλεσε σε μια ξεχωριστή βραδιά ειδικά αφιερωμένη για τον ίδιο. Η τιμή ανοίγει σε μένα, κύριε συνάδελφε, που ανταποκρίνομαι στην πρόσκλησή σου και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα που με τις δικές σου ενέργειες και με τις ενέργειες του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Πηλίου, οι δυο πολιτισμοί της Εσχατιάς της Ελλάδας με της Κεντρικής Ελλάδας, ο θρακικός πολιτισμός με τον πολιτισμό της Μαγνησίας, δένουνε για μια ακόμη φορά, αφού είναι γνωστό ότι από καταβολές κόσμου, από καταβολές πολιτισμένης Ελλάδας, οι δύο πολιτισμοί συνυπάρχουν και συμβιώνουν. Θα ήθελα να τονίσω ότι η καρδιά της Ελλάδας μπορεί να χτυπάει, όπως είπατε, εκεί πάνω στη Θράκη. Το θέμα είναι όμως ότι ο πολιτισμός της Αργαλαστής και η γέννη του Πηλίου από τις αρχές του 20ου αιώνα έχει να επιδείξει και έχει να μας διδάξει πάρα πολλά. Με τον προσήκον σεβασμό και με πολύ αγάπη ανταποκρίνουμε στην πρόσκλησή σας. Σας φύγω νοερά και στην αγκαλιά μου. Να ξέρετε ότι πάντοτε υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση για εσάς και για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ένας πλατής και εγκάρδιος χαιρετισμός σε όλους τους συνδημότες μας, τους συνδημότες σας. Να ευχαριστήσω εκ νέου τον κύριο Δήμαρχο και όλους όσους συνέβαλαν για αυτή τη βραδιά. Θα δείτε μια από τις εκφάσεις της δικιάς μας πολιτιστικής τοπικής κοινωνίας. Χορό, λαϊκή παράδοση και ένα αφιέρωμα σε έναν εκλεκτό τραγουδιστή, καλλιτέχνη, τον Γρηγόρη του Πιτικότσι. Την πρωτοβουλία για αυτή την εκδήλωση είχε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου σε συνεργασία με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου, όπως μας πληροφορεί ο κύριος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρός του, αριθμεί 5 χρόνια ζωής, 5 χρόνια ενεργής συμμετοχής στον πολιτισμό και στο πολιτιστικό γίγνεσθε του Πηλίου. Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη Θράκη και είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινής και την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας. Αφορμή αυτής της εκδήλωσης στάθηκε η πρόσφατη επίσκεψή μου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Κομωτινής στην Κομωτινή, όπου παρακολούθησα τα Ελευθέρια της Θράκης, που ήταν μια φανταστική εκδήλωση. Έτσι λοιπόν παρακάλεσα τον Δήμαρχο Κομωτινής να κάνουμε ένα κομμάτι από την εκδήλωση αυτή στο Πήλιο. Ο Δήμαρχος Κομωτινής δέχτηκε και έτσι απόψε θα απολαύσουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που κάνουμε σε συνεργασία με τον Δήμο Κομωτινής. Γιατί επιλέξατε όμως να βραβεύσετε τον Δήμαρχο Κομωτινής? Επιλέξαμε να βραβεύσουμε τον Δήμαρχο Κομωτινής γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός δήμαρχος, τον αγαπάει όλος ο κόσμος και έχει κάνει πάρα πολλά στον τόπο του. Και αν σας ρωτήσω με 2-3 λόγια για το Ινστιτούτο Ανάπτυξης του Πηλίου, να μας πείτε για την δραστηριοποίησή του.
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου φέτος έχει κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις για το λόγο ότι κλείνει 5 χρόνια δραστηριότητας και έτσι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου έχει προγράμματα της ΕΟΚ, όπως είναι η ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης του Δήμου Μιλεών και η ανάπλαση μονοπατιών στο Πήλιο. Με αυτό κυρίως, δηλαδή, η δραστηριοποίηση ασχολείται. Πότε ιδρύθηκε? Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2001 και στις 23 Σεπτεμβρίου του 2006 γιορτάζουμε τα 5 χρόνια με μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στον τουρισμό. Έχουμε καλέσει 18 δημοσιογράφους του εξωτερικού, θα παρευρεθεί και υπουργός τουρισμού και είναι μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση για την περιοχή μας που είναι για όλο το Νότιο Πήλιο, θα συμμετέχουν και οι Δήμοι του Νότιου Πήλιου. Η άφηξή μας στην Αργαλαστή και σε αυτή την εκδήλωση συνοδεύεται από μία συνάντηση με έναν παλιό και αγαπημένο φίλο και γνώριμο, τον Βαγγέλη Ζαχαρόπουλο, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής Κώστας Βάρναλης στην περίοδο 2001-2002. Εκείνος μας αφηγείται ένα γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι ο τότε αντιδήμαρχος Τάσος Βαβατσικλής είχε ανοιχτεί την πόρτα του στους φοιτητές. Πρόεδρε, χαίρομαι που σε βλέπω εδώ λοιπόν. Μια φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος. Χαίρομαι που σας συναντούμε εδώ, Βαγγέλη Ζαχαρόπουλε, στην Αργαλαστή, στην πλατεία της Αργαλαστής. Η καταγωγή σου είναι από εδώ ή έμαθες τα τεκτενόμενα που αφορούν την Κομωτινή? Καταγωγή μου είναι από την περιοχή αυτή. Αλλά πολύ περισσότερο χαιρόμαστε εμείς και ειδικά εγώ που σε βλέπω μετά από τόσο καιρό. Και γενικά σας βλέπω και τον Τάσο τον Βασιλή και τη Σοφία που είχα πάρα πολλά χρόνια και μου θύμισαν βασικά αναμνήσεις, ωραίες αναμνήσεις ακριβώς από εκείνο το περιβάλλον της Κομωτινής. Πώς φαίνεται το γεγονός ότι σήμερα τιμάει ο τόπος ή Αργαλαστή τον Δήμαρχο Κομωτινή, τον κύριο Παπατσίκλη? Το πώς μου φαίνεται? Καταρχάς μας δίνεται στους άλλους, γιατί εγώ τους έχω ζήσει και τον Τάσο τον έχω ζήσει, οπότε δίνεται στους άλλους ευκαιρία να γνωρίσουν και τον Τάσο. Και να γνωρίσουν βασικά και ένα κομμάτι της Θράκης. Και θα έπρεπε και πιο συχνά να υπάρχουν αυτά, γιατί η Θεσσαλία με τη Θράκη, κακά τα ψέματα, έχουν κοινά πράγματα. Έχουν παράδοση, έχουν πολιτισμό, έχουν ιστορία, όπως φυσικά και κάθε μέρος της Ελλάδος. Ως γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής, τι θυμάσαι από τη συνεργασία σου με τον Τάσο Βαβατσικλή? Με τον Τάσο, θυμάμαι, 2002 πρέπει να ήταν. Καταρχάς είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, μας βοηθούσε πάρα πολύ. Όχι ως ΠΑΣΠ, γενικά και ως Σύλλογος Φοιτητών. Όποτε δηλαδή χτυπούσαμε την πόρτα του, πάντα τη βρίσκαμε ανοιχτή. Θυμάμαι το 2002 μια συναυλία στο προάβλιο της Νομικής με τον ΛΕΚΑ, όπου μας είχε ζητήσει μια εξέδρα γύρω στα 80 τετραγωνικά. Και παραμονή από την εκδήλωση δεν έχουμε στήσει τίποτα. Και χτυπάμε την πόρτα του Τάσου και λέει: πάρτε 2-3 εξωτερικά. Η εξέδρα ήταν στον Ίασμο. Και πήγαμε με τους φοιτητές και φορτώσαμε την εξέδρα. Απλώς το θυμάμαι γιατί δεν είχαν έρθει εργάτες μαζί. Και εμείς τότε, παιδιά, και πού να ξέρουμε να στήσουμε. Και είχαμε βασικά το είχαμε καλαβουρίσει, γιατί και με τον Τάσο μετά το λέγαμε. Ήταν όλη η φάση, όλη η διαδικασία έτσι. Αλλά μας βοηθούσε πάρα πολύ ο Τάσο. Και ο σχολεμένος ο τέτοιος, ο Γιώργος Παπαδριέλης. Εγώ τον πρόλαβα τον Παπαδριέλη πάνω. Μπορεί να ανήκει στον χώρο του Πασόκ και εμείς ως πασπίτες θα μας έλεπε πιο φιλικά, αλλά αγκάλιαζε όλους τους φοιτητές από όλες τις παρατάξεις. Αν τους ζητούσες κάτι και στον Γιώργο τον Παπαδριέλη, αλλά και στον Τάσο Βατσικλή, ο Σύλλογος Φοιτητών, δεν υπήρχε περίπτωση να. Εξάλλου, αυτοί οι δύο ήταν ένα πάντα. Λειτουργούσαν πολύ καλά, είχαν μια πολύ καλή συνεργασία. Τα ξέρεις καλύτερα εσύ αυτά. Εσύ όμως, εσύ είσαι στο κόμμα, δεν ήμουν εγώ. Ναι, σίγουρα. Αλλά σου λέω που το πρόλαβα στο τέλος και μάλιστα ηλικία 18-19 χρονών, όπου θα ήταν δύσκολο να βγάλω συμπεράσματα. Αλλά πάντα θυμάμαι ότι είχαν, όσο τους πρόλαβα μαζί, ότι είχαμε ένα δέσιμο. Τώρα εδώ η Αργαλαστή είναι ένας δήμος που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Βασικά είναι ο μεγαλύτερος δήμος του Νοτιοανατολικού Πηλίου και βασικά είναι η έδρα του Νοτιοανατολικού Πηλίου. Όπου εδώ βασικά όλες οι υπηρεσίες, το κέντρο υγείας, τα πάντα, είναι το κεφαλοχώρι. Ουσιαστικά το Πήλιο από αυτή την πλευρά δύο κεφαλοχώρια έχει. Το ένα είναι η Ζαγορά που καλύπτει τη βόρεια πλευρά του Πηλίου και άλλη είναι η Αργαλαστή που καλύπτει ακριβώς την νοτιοανατολική προς νότια πλευρά. Να περάσουμε καλά απόψε, χάρηκα.
Εγώ χάρηκα πολύ περισσότερο που σας είδα μετά από τόσο καιρό. Την εκδήλωση χαιρετίζει η Αντινομάρχης Μαγνησίας, αρμόδια για τον τομέα τουρισμού, Έλενα Αντωνοπούλου, η οποία ειδικότερα αναφέρεται στην Κομωτινή και στο Σύλλογο των Θρακών, που κρατά τα ήθη και έθιμα της περιοχής μας άσβεστα. Θέλω εκ μέρους του Νομάρχη Μαγνησίας καταρχήν να καλωσορίσω και τον Δήμαρχο και όλους όσους έχουν έρθει από τη μακρινή Κομωτινή, από μια περιοχή και από τη Θράκη μας που πραγματικά φυλάται θερμοπύλες. Σήμερα είναι και μια σημαντική μέρα. Είναι η επέτειος της αποκατάστασης δημοκρατίας το 1974 με την επάνωδο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχουμε τα γεγονότα της Κύπρου, οπότε όπως καταλαβαίνετε σήμερα το ότι είστε εσείς εδώ είναι ακόμα πιο σημαντικό για τη σημερινή μέρα. Θέλω να σας πω ότι έχετε έναν πολύ δραστήριο σύλλογο εδώ, στον ομό Μαγνησίας, στο Σύλλογο Θρακών, που κρατάει τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής σας και πάντα είμαστε στις λαμπρές εκδηλώσεις που κάνει και εύχομαι να συνεχίσουν, γιατί αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι που κρατάνε τα ήθη και τις παραδόσεις και η Ελλάδα μας δεν θα κρατιόταν αν δεν υπήρχαν οι σύλλογοι αυτοί. Επίσης θέλω να σας πω ότι είστε σε μια περιοχή, στο Δήμο Αργαλαστή, στο Νότιο Πύλιο, μια περιοχή που έχει πολλά ακόμα να δώσει στην τουριστική ανάπτυξη. Εμείς σαν Ομαρχία Μαγνησίας, επειδή είμαι αρμόδια και στον τομέα του τουρισμού, κάνουμε τα πάντα προκειμένου να προβάλλουμε αυτές τις περιοχές, ήδη και στις εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό. Βεβαίως έχουμε το Ανατολικό Πύλιο και τα νησιά μας, αλλά δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή αυτής εδώ της περιοχής. Σε συνεργασία με το Δήμο Αργαλαστής ξεκινάμε και αφιερώματα με μεγάλα κρατικά κανάλια που προβάλλουν και δορυφορικά την περιοχή σας και εντός των ημερών θα δείτε και την Αργαλαστή και τις παραλίες Αργαλαστής να εκπέμπουν δορυφορικά. Νομίζω γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Πιστεύω ότι με τη συμπαράσταση όλων θα τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Αργαλαστής Μιλτιάδης Γαϊτανάς κάνει μια τιμητική αναφορά στη φοιτητιούπολη Κομωτινή που μεγάλωσε και ανάθρεψε γενιές και γενιές επιστημόνων. Σας καλωσορίζουμε στο όμορφο χωριό μας, την Κομόπολη, την πρωτεύουσα του Νοτίου Πηγείου, την Αργαλαστή. Σας ευχαριστούμε όλους σας για την παρουσία σας. Χαιρετίζουμε την εκπρόσωπο του Νομάρχη Μαγνησίας, την κυρία γνωστή σε όλους σας, την κυρία Ελένη Αντωνοπούλου, η οποία ουσιαστικά συμβάλλει πάρα πολύ το να διαφημιστεί η περιοχή μας τουριστικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Το συνάδελφο Δήμαρχο Κομωτινής, τον κύριο Αναστάσιο Βαβατσικλή, ο οποίος τυχάνει να είναι μαζί μου στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 1978, όπως το γνώρισα τώρα, με πολύ μεγάλη πείρα και αγώνες για την περιοχή του και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλωσορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο Κομωτινής και πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κομωτινής, την κυρία Σοφία Μενεσελίδου, το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Γυναικών ενός προαστίου της Κομωτινής, Κοσμίου, που πιστεύω ότι θα μας διασκεδάσει όλους. Η Κομωτινή, η πανέμορφη πόλη που τη γνωρίζουμε όλοι, είναι μια πόλη της Θράκης. Πολλοί από εδώ, από τους συνδημότες μας, σπούδασαν εκεί, είναι σήμερα δικηγόροι και διάφορες άλλες επιστήμες. Αυτό το μέρος, το μακρινό, έχετε απόψε νοερά στην Αργαλαστή. Είναι ένα κομμάτι της Ελλάδος μας με διαφορετικά πολιτιστικά, θρησκευτικά, ιστορικά στοιχεία που συνθέτουν το παζ της κουλτούρας της πόλης. Είναι απόψε κοντά μας στην πλατεία της Αργαλαστής, σε εμάς τους αργαλασιώτες, στους επισκέπτες και γενικά σε αυτούς που θέλουν να μάθουν πάρα πολλά. Σας εύχομαι και πάλι καλωσορίσατε και με όλη μου την καρδιά να περάσετε καλά. Ο τιμόμενος Δήμαρχος Τάσος Βαβατσικλής επικεντρώνει το λόγο του σε δύο πυλώνες, τον πολιτισμό και το πολυπολιτισμικό μοτίβο της Κομωτινής, αλλά και τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο υπηρετεί από το 1978. Κύριε εκπρόσωπε του Υπουργού Παιδείας, κυρία Αντινομάρχησα, αγαπητέ συνάδελφε δήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι. Πριν ξεκινήσω,
επί της ουσίας του χαιρετισμού μου, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω πάρα πολύ συνοπτικά την ιστορική διαδρομή και εξέλιξη της Κομοτηνής, της πόλης που αναγνωρισμένα έχει καθιερωθεί ως πρωτεύουσα πόλη της Θράκης, και παράλληλα να συσχετίσω εντελώς επιγραμματικά τη σύνδεση της Θράκης με τη δική σας περιοχή, τη Θεσσαλία και ξεχωριστά τη Μαγνησία. Ιστορικά γεωγραφικά, η Θράκη και η Μαγνησία συναντιόνται με διαπιστωμένη ύπαρξη στοιχείων ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής από τους χρόνους της παλαιολιθικής και νεολιθικής εποχής. Οι ανασκαφές στο δικό σας Σέσκλο και στο Δημήνι, αλλά και στη δική μας τούμπα της Παραδημής, έξω από την Κομοτηνή, και στα σπήλαια της Μαρόνιας και της Τρίμης, έφεραν στο φως προϊστορικούς οικισμούς και πάμπολα αξιόλογα κοινά, ιστορικοπολιτιστικά ευρήματα και στοιχεία της νεολιθικής εποχής. Και να σημειωθεί ότι στις ανασκαφές κυριάρχησε μια μεγάλη επιστημονική ερευνητική προσωπικότητα, ο Χρήστος Τσούντας, ο καθηγητής αρχαιολόγος από τη Θράκη. Παράλληλα, δεν είναι τυχαία στην περίφημη αργοναυτική εκστρατεία ο θρηλυκός αρχηγός της, ο Ιάσονας, συμπεριέλαβε μεταξύ των εκλεκτών Ελλήνων που αποτέλεσαν το πλήρωμα της Αργούς και τον ημίθιο της μουσικής μελωδίας, τον Ορφέα από τη Θράκη. Σηματοδοτήθηκε από τότε η ενότητα της πολιτιστικής ακτινοβολίας της Μαγνησίας και της Θράκης και η ταύτισή της με την αρχαίγονη πανελλήνια κίνηση για εξάπλωση και ανάπτυξη του πολιτισμού και τη γνωριμία με άλλους λαούς. Στους σημερινούς καιρούς, οι συνδετικοί δεσμοί των δύο περιοχών εκφράζονται με την ύπαρξη στα δικά σας πάτρια κόμματα ενός πολυάριθμου Δήμου που τον αποτελούν κάτοικοι πρόσφυγες από το χώρο της Θράκης, της Ανατολικής ή της Βόρειας Θράκης. Είναι ο Δήμος Νέας Ιωνίας, στις παρυφές του Βόλου. Από τα ενδεικτικά στοιχεία μας το φέρνει στο νου η οργάνωση της απόψινής τιμητικής πολιτιστικής βραδιάς του Δήμου Αργαλαστής, του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Πηλίου που λειτουργεί ως αναπτυξιακή εταιρεία και της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, πολιτιστικής βραδιάς αφιερωμένης στο Δήμο και στην πόλη της Κομοτηνής. Σας ευχαριστούμε απείρως για τη μεγάλη τιμή. Ιδιαίτερα τον φίλτατο Στέργιο Παπαϊωάννου που με την επίσκεψή του στην Κομοτηνή πέτυχε τη συνάντηση των πολιτισμών της εσχατιάς της Ελλάδας με της κεντρικής Ελλάδας, της Θράκης με την Θεσσαλία, της Κομοτηνής και της Αργαλαστής. Η Κομοτηνή ιστορικά είναι νεότερη πόλη. Θεμελιώθηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν ανέκαθεν η πολυπολιτισμική της φυσιογνωμία. Όλοι όμως, χριστιανοί και αλλόδοξοι, έχουν ένα κοινό σημείο πολιτισμικής ομοιογένειας. Είναι Έλληνες πολίτες. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να υποστηριχθεί σοβαρά ότι η ύπαρξη αυτής της ομοιογένειας του Έλληνα πολίτη σταματά ή έρει τα φαινόμενα διαφορετικότητας τα οποία υπάρχουν κυρίως σε επίπεδα θρησκευτικής, εθνικής και γλωσσικής ιδιαιτερότητας και κινητοποιούν την καθολική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών. Στο σημείο αυτό, μπαίνοντας στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα σας κάνω όλους κοινωνούς μιας κατεξοχήν θεμελιακής κατάκτησης που πετύχαμε υλοποιώντας όλες τις πτυχές του αυτοδιοικητικού θεσμού. Εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Κομοτηνής διαδραματίζουμε και έναν ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο. Το ενδιαφέρον μας για τους πολίτες δημότες μας δεν κυριαρχείται και δεν καθορίζεται από τις διακρατικές σχέσεις της Τουρκίας και της Ελλάδας. Επιδιώκουμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση μιας τοπικής κοινωνίας των πολιτών πολύ πιο ευαίσθητης απέναντι στα ευαίσθητα ζητήματα της συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών
με στόχο την επίτευξη αμοιβαίας αποδοχής, εκτίμησης και κατανόησης όλων των ιδιαιτεροτήτων. Πιστεύουμε ότι η γενικότερα ιστορία, εκτός από καλές ή κακές σχέσεις ανάμεσα σε κράτη, είναι και η ιστορία των σχέσεων του κάθε λαού με τους υπόλοιπους λαούς, γειτονικούς ή μακρύτερους. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν λαοί καλοί ή κακοί, αλλά πολιτικές καταστροφικές ή ειρηνικές δημιουργικές. Ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να οδηγήσει την τοπική κοινωνία, τον τοπικό πληθυσμό σε πολιτικές συνύπαρξης, σε πολιτικές ειρηνικές, σε πολιτικές αυτοδιαχείρισης, σε πολιτικές αλληλοκατανόησης και όχι σε πολιτικές αυτοκαταστροφικές, σε πολιτικές διαχωρισμών και αποκλεισμών. Ως πρωτεύουσα πόλη της Θράκης, η Κομωτινή εξακολουθεί να είναι και σήμερα η πιο ενδιαφέρουσα της θρακικής περιοχής. Το 1990 ξεκίνησε η μεγάλη προσπάθεια της νέας πορείας της Δημοτικής Αρχής για αναγέννηση και ανάπτυξη. Ήταν η χρονιά που σχεδιάστηκε και οργανώθηκε το αναγεννητικό δημοτικό έργο. Η χρονιά που ξεκίνησε η αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων του παρελθόντος και η αισιόδοξη πορεία προς το μέλλον. Ο Δήμος άνοιξε τα δημιουργικά φτερά του. Η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο αντιμετώπισαν με ευθύνη και συνέπεια και χωρίς καθυστερήσεις, υπαναχωρήσεις και συμβιβασμούς τις επίγουσες ανάγκες της πόλης. Υλοποίησαν εκατοντάδες έργα και προγράμματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Δρομολόγησαν λύσεις στα μεγάλα θέματα που δεν είχαν αντιμετωπιστεί επί δεκαετίες. Η Κομωτινή σήμερα, χάρη στη συνεχιζόμενη υλοποίηση των δημοτικών έργων και χάρη στη μεγάλη οικονομική συμβολή κοινοτικών προγραμμάτων που πρότεινε και επομίστηκε να υλοποιήσει ο Δήμος, έχει ως πόλη αλλάξει όψη. Τα προγράμματα Urban, Ταμείο Συνοχής, Linder, PEP3, το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, έκαναν μια Κομωτινή με καμία σύγκριση με το απότερο παρελθόν. Η Κομωτινή σήμερα, με τους στόχους και τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει γίνει μια βιώσιμη πόλη. Πόλη που αξίζει να ζεις. Χαρά μας και ευδοκία μας να έρθετε κοντά μας και να γίνετε κοινωνή της πρόοδου μας. Ευλογώντας το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις δυνατότητες που προσφέρει για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών, κύριε Δήμαρχε, σε εσάς προσωπικά και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, σας περιμένουμε σύντομα. Η πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κομωτινής, Σοφία Μενεσελίδου, ξετυλίγει το όραμα του Τάσου Βατσικλή για το ιδεολογικό και θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του πολιτισμού. Όταν πριν από μερικά χρόνια οι δημότες της Κομωτινής μας ανέθεσαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της πόλης μας, ένα από τα κυριότερα ζητήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν αυτό της συγκρότησης ενός ιδεολογικού και θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα πραγματώνονταν η πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας. Ένα βράδυ λοιπόν από εκείνα των ατέρμονων συζητήσεών μας και των θεωρητικών αναζητήσεων, ο Δήμαρχός μας, ο Τάσος Βατσικλής, που είναι λάτρης και βαθύς γνώστης της ποίησης, μου είπε ότι όλες μας οι προσπάθειες για τη χάραξη της όποιας πολιτιστικής στρατηγικής πρέπει να έχουν ως απαρχή και σηματορό ένα στίχο του Νικηφόρου Βρετάκου που έλεγε ότι «Δεν θυμάμαι καλά, όμως πάντα έχω την εντύπωση πως κάποιος μου ζήτησε να ομορφύνω τον κόσμο». Και πραγματικά, αυτός ο στίχος έγινε η κινητήρια αφορμή για τη συναρπαστική περιδιάβαση του Δήμου μας στο πολιτιστικό γίγνεσθε και για τη δόμηση της πολιτικής μας στο χώρο αυτό. Πολιτική που έθεσε στο επίκεντρό της αφενός τη διατήρηση και προβολή της ιστορικής και λαογραφικής μνήμης της πόλης μας και αφετέρου την ενίσχυση και ενδυνάμωση της ντόπιας καλλιτεχνικής μας δημιουργίας. Σε εποχές ομογενοποίησης, πλήρους καταράκωσης των αξιών και ιδεολογικής απονεύρωσης,
η μοναδική δίωρο σωτηρίας, θεωρήσαμε ότι είναι η περιφρούρηση της διαφορετικότητας, της πολυμορφίας, της μοναδικότητας του πολιτισμού μας. Πρώτο μέλημά μας, λοιπόν, υπήρξε η έκδοση βιβλίων. Μέσα από τις έντυπες συλλογές αναμνήσεων, προφορικών αφηγήσεων, ηθών, εθήμων, ασπρόμων φωτογραφιών, θεωρήσαμε ότι εμπλουτίζουμε με ομορφιά, μαγεία και αθότητα τη ζωή μας. Δεύτερη στόχευσή μας ήταν η ανάδειξη της δουλειάς των πολιτιστικών μας συλλόγων, που αποτελούν εχέγγυα ελπιδοφόρα και αισιόδοξα για τη συνειδητή διαφύλαξη της κουλτούρας και του παρελθόντος μας. Ένα τέτοιο αντιπροσωπευτικό δείγμα συλλόγου είναι αυτό του οικισμού του κοσμίου, που απόψε θα μας δώσει την ευκαιρία να θαυμάσουμε δείγματα της στρατιώτικης χορευτικής παράδοσης. Και τέλος, τρίτος άξονας των προτεραιοτήτων μας, στάθηκε η αξιοποίηση του ντόπιου ερασιτεχνικού δυναμικού και η προβολή του καθόλου σημαντικού του έργου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ορχήστρα του Δήμου μας, που σήμερα θα παρουσιάσει ένα εξαιρετικό μουσικό αφιέρωμα στο Γρηγόριο Μπηθηκότσι υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ηλία Ιωαννάκη. Κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε πριν χρόνια με οδηγό μας την παρότρινση του Νικηφόρου Βρετάκου να ομορφύνουμε τον κόσμο μας. Στηριχτήκαμε στους ανθρώπους του τόπου μας, σε αυτούς τους ταπεινούς, ανώνυμους, αλλά τόσο σημαντικούς, και στεριώσαμε γερά το οικοδόμημα του πολιτισμού στην Κομοτηνή, μετουσιώνοντάς τους σε κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης μας. Και τώρα που κλείνει αυτός ο πρώτος κύκλος, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ για όλη αυτή την ιδεολογική συμπόρευση στο ακριβό και ονειρικό σύμπαν του πολιτισμού. Εύχομαι συνέχεια να είναι εξίσου συναρπαστική και γόνιμη. Καλή σας διασκέδαση. Της τιμητικής εκδήλωσης ακολουθεί ένα αναμνηστικό, μια εικόνα που δίδεται από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ανάπτυξης του Πηλίου, όπως επίσης και από τον δήμαρχο της Αργαλαστής. Από την πλευρά του, ο κ. Βαβατσικλής παραδίδει προς τους οικοδεσπότες του, ένα καλάθι με τοπικά προϊόντα της Κομοτηνής. Ευχαριστή η διάκριση, κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και για την τιμή και για τις ευχές. Λοιπόν, από τη δική μου την πλευρά. Ένα καλάθι με τα τοπικά μας προϊόντα. Καφές, κρέσου τσούκλουμου και κάποιες από τις τοπικές μας εκδόσεις. Ένα είναι που αναφέρεται στα θερινά τα σινεμά, δεν ξέρω αν έχετε εσείς. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε δημοτικό κινηματογράφο με 3 ευρώ εισιτήριο. Και γράφουμε λοιπόν οι ίδιοι οι δημότες όλες τις αναμνήσεις που είχαν από την ευχάριστη αυτή μορφή τέχνη. Όπως και ένα βιβλίο με την παλιά Κομοτηνή. Μπορεί να μην συναγωνίζεται σε ομορφιά την Αργαλαστή, αλλά κάτι έχουμε να δώσουμε κι εμείς. Και παράλληλα, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό δώρο στην κυρία Αντινομάρχη και στον κύριο Δήμαρχο. Στην πατρίδα μας λέμε ότι ένας καφές έχει 40 χρόνια χαΐρ. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο τους κάνω ένα σετ από φλιτσανάκια για να πίνουν τον καφέ, μια και δεν μας δόθηκε ευκαιρία να το πιούν μαζί. Παραδοσιακά φλιτσανάκια, κατασκευασμένα στην άκρη της Ανατολής, της Εσκατιάς της Ελλάδας. Παρακαλούμε την κυρία Αντωνοπούλου και τον Δήμαρχο Αργαλαστής. Thank you.
κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε δήμαρχε, έρχεσαι σε ένα πολύ καλό μέρος, το είπαμε και στην αρχή, την πανέμορφη Αργαλαστή. Έχει ένα έμβλημα, έχει ένα πολύ ωραίο κοδωνοστάσιο, το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Σας το αφιερώνω με εκτίμηση και αγάπη. Διακριτική ημερομηνία 24 Εβδόμου. Στον αγαπητό συνάδελφο, πολύπερο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μαζί αγωνιζόμαστε να την κάνουμε όσο μπορούμε σύγχρονη. Παράλληλα δε, θέλω να σας δώσω τις ομορφιές της Αργαλαστής και να σας δώσω 7 DVD για να δείτε την πανέμορφη περιοχή μας, που πιστεύω απόψε θα την πολλαπλασιάσετε στους δημότες και του χρόνου θα έρθετε εδώ πέρα περισσότεροι και πιο με καλύτερα συναισθήματα από την όμορφη περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την σειρά των αναμνηστικών διαδέχεται και το χαρακτηριστικό έμβλημα του Συλλόγου των Θρακών, εις ανάμνηση αυτής της τόσο σημαντικής και ωραίας βραδιάς. Επίσης, θα θέλαμε στον Δήμαρχο Κομωτινής να δώσουμε ένα αναμνηστικό, αν έχει την ευγήνη καλοσύνη. Άντρες και γυναίκες που κατάγονται από διαφορετικές περιοχές της Θράκης, με τη Ροδόπη και τον Εύρο ουσιαστικά να ξεχωρίζουν, ανοίγουν το χορό προς τιμή του Τάσου Βατσικλή, των δύο δημοτικών συμβούλων αλλά και όλων των παρισταμένων από την Κομωτινή. Τον διαδέχονται τα παιδιά του Κοσμίου, που πραγματικά κλέβουν την παράσταση και επιβραβεύονται με το πιο ζεστό χειροκρότημα των 1500 και πλέον παρισταμένων κατοίκων, Ελλήνων αλλά και Ευρωπαίων. Στο τραπέζι μας δέχεται ο Κώστας Παπαμαρκάκης, φαρμακοποιός, ο οποίος είναι και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο της Αργαλαστής. Χαρακτηρίζει ως πολύ ευχάριστη έκπληξη την παρουσία των Κομωτινέων και μας τονίζει πόσο εντυπωσιάστηκε από την νεολαία της Κομωτινής, εκφράζει δε και την αγάπη του για την Κομωτινή μέσα από χαρακτηριστικά περιστατικά που θυμάται προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν νεαρός τότε επισκέφθηκε τον ξάδερφό του, φαρμακοποιό επίσης, στην Ξάνθη, αλλά έκανε και ένα πέρασμα από την Κομωτινή. Πώς σας φαίνεται το απόψινό βράδυ που έχει χρώμα Θράκη? Είναι μια έκπληξη για μένα, ευχάριστη. Θα έλεγα ότι έχω εντυπωσιαστεί από την νεολαία την οποία έχει ζωγραφίζει σήμερα με χορό στην πλατεία μας. Είμαι ενθουσιασμένος γενικά. Περιμένω τη συνέχεια της εκδήλωσης, καθότι άκουσα και τα δοκιμαστικά, τα τραγούδια τους, τα οποία είναι εκπληκτικά.
Είμαστε εδώ και στα δοκιμαστικά λοιπόν, οπότε έχετε... Το φαρμακείο μου ακριβώς πίσω και παρακολούθησε σε όλες τις δοκιμές. Έχουμε μείνει πραγματικά εντυπωσιασμένος και κυρίως το ότι είναι νεολαία, κάτι το οποίο είναι πραγματικά ενθαρρυντικό. Κύριε Παπαμαρκάκη, εσείς όμως έχετε με την Κομωτινή, από την Κομωτινή και από τη Θράκη, να θυμόσαστε διάφορα πράγματα, όπως μου λέγατε προηγουμένως. Θέλετε λιγάκι έτσι να τα ξετυλίξουμε. Πότε ερχόστε για πρώτη φορά στην Κομωτινή? Έχω έρθει πριν 30 χρόνια, σε ένα Σαββατοκύριακο. Πραγματικά η εμπειρία μου τότε ήταν λιγάκι τραυματική, θα έλεγα. Τραυματική βέβαια όχι με την έννοια ότι δεν πέρασα καλά, αλλά ήρθα να δω κάποιους συναδέλφους μου, συμφοιτητές τότε, και βρήκα αγόρια τα οποία είχαν μάθει να πλέκουν, να κεντούνε, κουρτίνες. Μου δείξαν τότε τα καλώδια τους και τα πρικιά τους, εντυπωσιάστηκα. Πράγμα το οποίο βέβαια πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπήρχε ζωή. Τότε ξεκινούσε στην Κομωτινή. Αργότερα βέβαια που ξαναπέρασα, είδα μια τελείως διαφορετική πόλη, μια πανέμορφη πόλη, την οποία σύντομα θα επισκεφτώ. Δώσαστε όμως και περίεργους διαγωνισμούς στην Ξάνθη, στο πετεινό της Ξάνθη. Ναι, στην Ξάνθη έχω είπα κάποιον πρώτο ξάδερφο, ο οποίος είναι και συνάδελφός μου φαρμακοποιός, είναι νομίζω και δημοτικός σύμβολος. Είχα επισκεφτεί και την Ξάνθη πολύ παλιότερα με τον πατέρα μου για τον διαγωνισμό. Πράγματι, είχαμε πάει σε ένα χωριό μας, είχε πάει Πετεινός το όνομά του, και είχα δει τρεις ευτραφείς κυρίους, οι οποίοι κάνανε ένα διαγωνισμό που ποιος θα φάει περισσότερα σουβλάκια. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακά τα νούμερα. Μου έχουν μείνει 30 χρόνια από τότε ακόμα τα νούμερα. Το γύρω στα 143 ο ένας, γύρω στα 132 ο άλλος, και ο άλλος ήταν λιγάκι λιγόφαγος, σταμάτησε στα 116. Όλες αυτές τις μυρωδιές και τα χρώματα, θεωρείτε ότι η Θράκη εξελίσσεται? Η Ξάνθη, ναι, πραγματικά εξελίσσεται. Την τελευταία δεκαετία, από πληροφορίες ειδικά που έχω, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Πρόσφατα τη διέσχισα πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη. Είδα τη Νέα Ιγνατία, τους δρόμους οι οποίοι γίνονται. Υπηρέτησα και φαντάρος εξάλλου στην Καρωτή του Εύρω. Νομίζω ότι η Θράκη πλέον γίνεται ένα από τα ωραιότερα μέρη της Ελλάδος, και καιρός είναι να αναπτυχθεί και τουριστικά ακόμα περισσότερο. Με τον Βαγγέλη του Ζαχαρόπουλο, ο οποίος είναι πολύ καλός φίλος για μένα και συμφοιτητής από τα τότε χρόνια, κατεβαίνετε μαζί όμως τώρα στον νομό της Μαγνησίας ως υποψήφιοι νομαρχιακοί σύμβουλοι. Ναι, δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός. Εγώ η παλιότερη γενιά η οποία ετοιμάζομαι να αποχωρήσω, ο Βαγγέλης η καινούργια γενιά η οποία έρχεται να με αντικαταστήσει. Θεωρώ ότι είναι ένας για την περιοχή μας, γιατί είμαστε και δύο από την ίδια περιοχή, του Νοτίου Πηγαίου. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερος από μένα, θα με αντικαταστήσει επάξια. Του εύχομαι καλή επιτυχία και ας μείνω εγώ απ' έξω. Και η αυτοδιοίκηση τελικά τι είναι για σας? Η συμμετοχή στην αυτοδιοίκηση τι σημαίνει για σας? Για μένα η συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι προσφορά και μόνο προσφορά. Τίποτε άλλο. Σε αυτά τα χρόνια, τα 10 τα οποία ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση, πάντα προσέφερα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποτέ δεν έκανα στήρα αντιπολίτευση. Αντίθετα, πιστεύω ότι αν δεν ήμουν εγώ, έστω και σαν επικεφαλής της μειοψηφίας, δεν είχε διαλυθεί το Δημοτικό μας Συμβούλιο, μιας και οι αντιθέσεις μέσα στην ομάδα της μειοψηφίας είναι γιγάντες. Και πολλές φορές παρενέβαινα περιοσβεστικά και γινόταν αυτές οι αντιθέσεις. Τώρα στην Ομαρχία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλιώς είναι ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θεωρείτε? Σίγουρα στην Ομαρχία είναι τα πράγματα διαφορετικά. Από πλευράς εκλογών είναι σαφέστατα δυσκολότερα. Αλλά βέβαια η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πλέον έχει αποδυναμωθεί. Πνέει τα λίστα της, θα έλεγα. Πιστεύω ότι είναι ίσως η τελευταία φορά που κάνουμε εκλογές νομαρχιακές. Πάμε πλέον στα περιφερειακά συμβούλια, που ίσως είναι και μια πιο σύγχρονη μορφή διοίκησης και χωρισμού, διοικητικού χωρισμού της Ελλάδος, για να γίνουν να αξιοποιηθούν και καλύτερα τα περιφερειακά προγράμματα. Ακολουθεί η συναυλή αφιέρωμα στο Γρηγόρη Μπιθικότσι από την 16μελή ορχήστρα υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ηλία Ιωαννάκη. Η ανταπόκριση του κοινού είναι ενθουσιώδης. Ρίξε μια ζαριά πάλι.
μαζαριά καλή. Ο ενθουσιασμός κρατάει περισσότερες από 2 ώρες. Η πλατεία μετουσιώνεται σε μια ολάκερη πίστα. Η πλατεία μετουσιώνεται σε μια πίστα, όπου 1, 2, 3 και 4 άνδρες φέρνουν τις στροφές τους χορεύοντας χαρακτηριστικές ζεμπεκές. Ίδιος είναι και ο ενθουσιασμός όταν έπονται τα θρακιώτικα τραγούδια, με στίχους όχι μόνο ελληνικούς αλλά και τουρκικούς. Δημοσιογραφικά αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση είναι ότι ένας δήμαρχος ο οποίος υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία βράβευσε έναν δήμαρχο ο οποίος υποστηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια κανείς δεν λέγει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και ο πολιτισμός δεν ενώνουν. Αυτό που δείχθηκε περίτρανα εκείνο το βράδυ. Την επόμενη μέρα νωρίς το πρωί παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Παρά την πίεση του χρόνου ακολουθούμε τη διαδρομή που μας οδηγεί από την άλλη πλευρά του πηλίου, κάνοντας το γύρο του πηλίου, φτάνοντας στην Τζαγκαράδα και καταλήγοντας στη Μακρινίτσα, τα Χάνια αλλά και την Πορταριά. Στη Μακρινίτσα σταματούμε. Πρόκειται για τον μπαλκόνι του πηλίου που βρίσκεται στο 17ο χιλιόμετρο από το Βόλο. Ένα νούμερο απατηλό όμως, διότι τον επισκέπτη της πόλης κοιτάξει προς το βουνό, ο ορίζοντας του ανοίγει προς τα πάνω και η ματιά του αγκαλιάζει την Μακρινίτσα, κουριασμένη στην απότομη πλαγιά του βουνού, να στέκεται ακίνητος Βιγλάτορας πάνω από την πόλη. Η επίσκεψη είναι νομοτελειακά αναπόφευκτη και η ανταμοιβή εξαίσια, μοναδική και ανεπανάληπτη. Πληροφορούμαστε από το σχετικό site, αλλά και πραγματικά το ίδιο νιώσαμε. Μισή ώρα οδήγηση και ένας απολαυστικός περίπατος μέσα από το στενό πεζόδρομο θα φέρουν τον επισκέπτη στην κεντρική πλατεία, όπου τον περιμένει μια πανοραμική άποψη του Βόλου να απλώνεται στα πόδια του σε βάθος 600 μέτρων και πέρα από την εκθαυματική λευκότητα της όμορφης πόλης του Ιάσωνα, να φαντάζουν τα νερά του Παγασιτικού, πότε σημαίνει και πότε χρυσαφένια, σαν ένας τεράστιος καθρέφτης στην αγκαλιά του κάδρου του πηλίου. Αν κάποιος σχεδίαζε τον γύρο του κόσμου σε 80 μέρες, οπωσδήποτε θα περιέλαμβανε τη Μακρινίτσα σαν τόπο επίσκεψης. Μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Γιώργο Καριώτη, αποτυπώνουμε στην κάμερα γεγονότα αλλά και ανθρώπους. Τσάι του βουνού και μέντα και θυμάρι και πάρα πολλά άλλα βότανα. Δίκταμο, τσουκνίδα, λουίζα, μελισσόχορτο, που όλα έχουν το δικό τους ειδικό βάρος, όλα έχουν τη δικιά τους ερμηνεία. Και φυσικά την δική τους χρήση για το στομάχι, για το άγχος,
όπως επίσης και για τον πονοκέφαλο, για τον προστάτη, για πάρα πολλές ασθένειες και όχι μόνο, τα οποία συστήνονται ανεπιφύλακτα από τους ανθρώπους που πολύ καλά γνωρίζουν τη χρήση τους, από τους ανθρώπους που τα συγκεντρώνουν. Ο τόπος βρίσκεται εδώ, ο τόπος συγκέντρωσης, στο Βόλο ή στο Πήλιο. Και από ό,τι μας εξηγεί ο κύριος Χρυσόστομος, η αγορά τους είναι μοναδική από τους περισσότερους, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν καθημερινά να τα αγοράζουν και επισκέπτονται το Πήλιο, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Όλα τα χόρτα είναι, τα χόρτα γίνονται τα φάρμακα όλα. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν βότερα για ασθένειες, όπως λέγατε προηγουμένως, για το ζάχαρο, για πείτε. Ναι, για το ζάχαρο, ναι, είναι. Είναι. Άλλο για το ζάχαρο, για το στομάχι. Για όλα υπάρχουν. Για όλα υπάρχουν από αυτά που κατασκευάζονται και τα φάρμακα. Από τα χόρτα κατασκευάζονται και τα φάρμακα. Μπορείτε να μας έτσι να μας αναφέρετε δύο-τρία πράγματα, δύο-τρία χόρτα. Ναι, το σπαθόχαρτο. Το σπαθόχαρτο. Το οποίο είναι για ποιο πράγμα. Για το στομάχι. Για το στομάχι, όπως βλέπουμε εκεί πέρα, για καούρες και ξυνήλες. Ναι. Το πολυτρίχη είναι για την τριχόπτωση. Για την τριχόπτωση, ναι. Μάλιστα. Και έχετε επίσης και για το ζάχαρο και το διαβήτη το αγριοτριαντάφυλλα, από ό,τι βλέπω. Ναι, το αγριοτριαντάφυλλα. Και για το βήχα, το φλισκούνι. Ναι, όλα αυτά είναι διάφορα. Όλα, άμα τα κοιτάξεις με προσοχή, όλα έχουν κάποια διάνοια. Πόσο συχνά έρχονται εδώ οι άνθρωποι και παίρνουν αυτά τα βότανα? Συνέχεια παίρνουν, συνέχεια. Συνέχεια. Από πού τα συλλέγετε? Πρώτα απ' όλα είναι υγιεινά, δεν έχουν παρενέργειες. Είναι πάρα πολύ ωραία. Από πού τα συλλέγετε, από πού τα συγκεντρώνετε? Φυσικά είναι από τη φύση έξω τα μαζεύει ειδικώς. Εδώ από το Πήλιο ή... Από το Πήλιο, τα περισσότερα είναι εδώ στο Πήλιο. Και είστε εδώ, έχετε στημένο το συγκεκριμένο χώρο για, και κατά τη διάρκεια του χειμώνα? Το έχει κάποιος δικός μου εδώ πέρα και καμιά φορά βοηθάω κι εγώ. Πόσο συχνά έρχονται έτσι και να αγοράζουν, τα επιθυμούν? Συνέχεια αγοράζουν, συνέχεια αγοράζουν. Ο μισός κόσμος που έρχεται εδώ παίρνει. Εμείς είμαστε από την Κομωτινή, όπως σας είπαμε. Τι αναμνήσεις έχετε εσείς από την Κομωτινή? Πάρα πολύ καλά. Το 1972 υπηρετούσα μέχρι το 1974. Υπηρετούσα εκεί πέρα. Γνωρίζω όλα τα χωριά πολύ καλά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Τι έχετε να πείτε για τους στρατιώτες? Καλός κόσμος, αγαπητός κόσμος. Αγαπητός κόσμος. Αγαπητός κόσμος, πολύ καλός κόσμος. Να είστε καλά, χάρηκα που σας βρήκα. Να είστε και εσείς καλά. Να είστε. Η Μακρινίτσα φημίζεται για τα πύληνα. Και εμείς από τον κύριο Δημήτρη Μαρέβη, ο οποίος έχει αυτό το μαγαζάκι που βλέπετε ακριβώς πίσω μου από το 1970, κοντά 36 χρόνια, μάθαμε για αυτή την αγαπημένη τέχνη, την αγαπημένη συνήθεια κάθε τουρίστα που δεν περιορίζεται μόνο από την Ελλάδα, αλλά ξεπερνά τα δικά μας ευρωπαϊκά σύνορα και προέρχεται ακόμη και από άλλες χώρες, από την Ασία, ίσως και από την Αμερική, όπως ο ίδιος μας εξήγησε. Η αγάπη του για την τέχνη αυτή είναι εμφανής. Και το μεράκι του για τη δουλειά φαίνεται και από τον τρόπο της ζωής του. Ξεκινά τη δουλειά του από τις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται περίπου στις 9 το βράδυ. Κύριε Δημήτρη, πόσο καιρό έχετε αυτό εδώ το μαγαζί στη Μακρινίτσα? Αυτό εδώ, το 1970. Πάρα πολλά χρόνια, 36 χρόνια κοντά. 36 χρόνια. Και με αυτό το είδος, με τα πύληνα δηλαδή. Ναι, αυτό. Αυτό και λίγα ξύλινα. Και λίγα ξύλινα. Τα πύληνα έχουν κάνει όμως το Πήλιο πραγματικά διάσημο. Πώς γίνονται έτσι, εσείς είστε χρόνια στο χώρο για να ξέρετε περίπου πώς θα παραγγέλλονται όλα αυτά? Αυτά είναι πολιώτικα, στο Βόλο, κάτω στο Βόλο. Και είναι τεχνίτες, είναι πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί που φτιάχνουν αυτά, τα πύληνα. Κάνουν τον πυλό και έπειτα το ζωγραφίζουν, Τον πυλό τον παίρνουν από την Κρήτη. Λοιπόν, φέρνουν εδώ πέρα. Έρχεται στις σακούλες μεγάλες μέσα, 20 κιλά, 25, και εκεί το επεξεργάζονται μέσα. Με τον τροχό είναι χειροποίητο. Χειροποίητο. Και μερικοί λένε δεν ταιριάζει γιατί είναι χειροποίητο. Το χέρι όπως το βγάζει ο μάστορας, άλλο γίνεται περισσότερο ψηλότερο λιγάκι, δηλαδή μισό πόντο έτσι, άλλο φαρδύτερο. Αυτό. Και ξέρουμε ότι όλα αυτά όμως είναι από τα πιο αγαπημένα αναμνηστικά και γίνονται ανάρπαστα, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστό, σωστό. Ποιους επισκέπτες έχετε εδώ, τουρίστες, από ποια περιοχή κυρίως και ποια περίοδο περισσότερο? Από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο? Από όλο τον κόσμο. Όχι μόνο από τη χώρα μας? Όχι. Αγγλία, Αμερική, Γάλλοι, τώρα έχουν έρθει δύο καράβια κάτω, αυτά είναι από Ολλανδία έχουν έρθει, διάφοροι. Και ποια περίοδο έτσι είναι πιο διαδεδομένη για τουρισμό? Όλο το χρόνο είναι. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Και το χειμώνα έχουμε τουρισμό. Το χιόνι δεν σας καταστρέφει λίγο, δεν σας αδικεί λιγάκι, δεν κλείνει ο δρόμος? Όχι, δεν κλείνει γιατί έχουν τα μηχανήματα εδώ πέρα και μόλις
πέσει το χιόνι, πέφτει αρκετό. Γύρω στα 2 μέτρα, 1,5 αναλόγως. Λοιπόν, έρχουν τα δρέιντ και το μας ανοίγουν. Δεν μένουμε καθόλου κλειστοί. Η Μακρινίτσα γιατί είναι από τους πιο διαδεδομένους έτσι, τουριστικούς τόπους του Πηλίου. Γιατί θεωρείτε εσείς, είσαι από τη Μακρινίτσα καταρχήν, από εδώ είναι η καταγωγή σας. Ναι, για εδώ γέννημα θρέμα. Μάλιστα, για πείτε μου λοιπόν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις τώρα. Μακρινίτσα είναι παλιό χωριό. Έχει κτιστεί το 1204. Είδατε τα πλάτα, πήγατε προς την πλατεία. Όχι, δεν πήγαμε ακόμη, τώρα θα το κάνουμε αυτό. Να πάτε να δείτε τα πλατάνια, τις βρύσες που βγάζουν νερό αρκετό. Και οι κάτοικοι εκείνη την εποχή ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, με τα ζώα που είχαν, με τα κτήματά τους. Είχαμε ελαιόδοτα και τώρα έχει ελαιόδοτα πάρα πολλά, μεγάλες εκτάσεις. Λοιπόν, αμπέλια, πατάτες, μήλα, κάστανα, καΐδια. Το Πήλιο φημίζεται για τα φρουτά, τα κάστανα και τα μήλα. Mm-hmm. Άρα είναι ένας πλούσιος, έφορος τόπος. Σωστό, ναι. Με αρχοντικά, από ό,τι είδαμε, με σπίτια, με πέτρα, διατηρητέ όμως σε πολύ καλή κατάσταση. Πέτρα, ναι, όπως το βλέπετε. Να, αυτό τώρα είναι παλιό. Ναι. Λοιπόν, το έχουν φτιάξει, θα το ξύσουν απ' έξω, θα το φτιάξουν με την πέτρα όπως είναι και θα γίνει σαν καινούριο. Και τα παράθυρά τους, γιατί έχουν αυτή την τεχνοτροπία όπως είδαμε και με τα χρώματα. Αυτό παράθυρα. Ναι. Αυτά τώρα είναι ψεύτικα, αλλά παλαιά ήταν τζάμι. Λοιπόν, και ήταν χρωματιστό επί τουρκοκρατίας να μην βλέπουν, εδώ δεν είχαν έρθει Τούρκοι στον Βόλο, λοιπόν να μην βλέπουν το φως και ανάβαν αυτό να φαίνεται ψηλά. Ψηλά και με χρώμα να μην είναι έτσι. Και μην ξέρουν ότι κάποιος βρίσκεται μέσα, βλέπεις. Ναι, σωστό. Ναι. Δεν είχαν έρθει Τούρκοι τότε στο Πήλιο. Δεν κατάφερε δηλαδή να πολιορκήσουν την περιοχή. Ήρθανε, αλλά είχαν άσχημα. Χτυπούσανε. Είσαστε καλά παλικάρια δηλαδή, ε. Μάλιστα. Είστε ευχαριστημένος από τη δουλειά σας. Ναι. Ναι. Ευτυχισμένος. Όσο μπορούμε. Η συλλογή των βοτάνων αυτών έχει τη δικιά τους τέχνη. Η κυρία Κωνσταντίνα, τα τελευταία 40 χρόνια, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς, σκαρφαλώνει τα βουνά του Πηλίου με όπλο ένα μαχαίρι. Τα περιστατικά που της έχουν συμβεί στο βουνό είναι πάρα πολλά. Κάτι, τι κάνετε προηγουμένως που εγώ έπαιρνα ένα πλάνο? Έφτιαχνα ρίγο. Την οποία μαζέψατε από πού? Το πρωί, από το βουνό. Πού, πόσο πιο πάνω, πώς πάτε στο βουνό? Με το αυτοκίνητο, αγροτικό. Ναι, βέβαια. Σε ποιον οικισμό δηλαδή τα λέτε στο βουνό, εδώ στη Μακρινίτσα? Όπου βρούμε, στη Μακρινίτσα, όπου βρούμε. Ορίστε κυρία. Όπου βρούμε. Και αυτή η ρίγανη, εμείς λέμε στη Ροδόπεδο έχουμε αρωματική ρίγανη. Εδώ η ρίγανη, για να δούμε. Και εδώ αρωματική, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Και πώς την αποξηραίνετε, κιόλας. Την κρεμάμε στη σκιά και αποξηραίνεται. Ναι. Και όλα τα άλλα, όπως βλέπουμε, βοτάνια και τα λοιπά. Έμασα και σπαθόχορτο εκεί, με το κίτρινο εκεί. Το σπαθόχορτο ποια χρήση έχει? Είναι καλό για το στομάχι και για το έλκος. Πού τα μάθατε εσείς όλα αυτά τώρα, τα χόρτα, να τα ξεχωρίζετε? Από τους παππούδες μας, από τις γιαγιάδες μας. Πάντα αυτή τη δουλειά κάνατε? Τώρα έχουμε 20 χρόνια, 25. Που κάνουμε αυτή. Και το χειμώνα πώς μπορείτε έτσι να κινηθείτε? Το χειμώνα είναι, υποφέρουμε. Ποια φυτά βρίσκεται έτσι αντίφαση το χειμώνα? Το χειμώνα μόνο φασκόμηλο μαζεύουμε, τίποτα άλλο. Δεν έχει άλλο τίποτα, μόνο φασκόμηλο. Ενώ ότι η άνοιξη για ποια προτίθεται? Αρχίζει από τον Απρίλιο και μαζεύουμε. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε δηλαδή. Τα πιο πολλά, ναι, από εδώ. Και το χειμώνα όμως, από ό,τι μας έλεγε ο κ. Χρυσόστομος προηγουμένως, είστε ανοιχτοί, ε? Ναι. Ανοιχτή. Έχει κόσμο εδώ πολύ? Έχει. Από έχει. Παντού, από Αθήνα, από εξωτερικό, ε? Έχει. Ορίστε παρακαλώ. Ναι, έχει. Και ποιο είναι αυτό το βοτάνι το οποίο συνήθως επιθυμούν να αγοράζουν? Το τσεγάκι, το ημέντα, το φασκόμελο, ό,τι θέλουν παίρνουν, ό,τι τους αρέσει. Από όλα έχουμε. Και κυρίως για το στομάχι και για το... Το στομάχι είναι το σπαθόχορτο, πάρα πολύ καλό. Αυτά κυρίως τα φυτά, ε? Θυμόσαστε έτσι κάποιο γεγονός όταν μαζεύατε, κάποια από τις ημέρες που μαζεύατε τα βοτάνια, τα χόρτα σας, που θέλετε να μου το πείτε? Κάποιο γεγονός. Περίεργο ίσως. Βρίσκουμε κανένα φίδι. Κουλούρα. Δεν φοβόσαστε? Τι να φοβάμαι, φοράμε μπότες, φοράμε παντελόνια, τζαμπάμε. Δεν σας τσίμπησε φυσικά ποτέ? Όχι. Πηγαίνετε με ομάδα μεγάλη? Όχι, με τον άντρα, με τα παιδιά μου. Μεγάλη ομάδα, δηλαδή 4-5 άτομα. Κάνα 2 άτομα. Και πόση ώρα είστε εκεί στο βουνό? Όσο ώρα να κουραστούμε. Δηλαδή 8 ώρο? Όχι. 4 ώρες. 3-4 ώρες.
Και με τι κόβετε, με μαχαίρι? Μαχαίρι. Και γάντια? Γάντια όχι, τα χεράκια. Από αυτή τη διαδικασία της αγοράς των χόρτων δεν ξέφυγε ούτε ο Δήμαρχος Κομωτινέων Τάσος Βατσικλής. Δεν μάθαμε ποτέ ποιο ήταν αυτό το ειδικότερο βότανο που η κυρία του Πάγκου του προσέφερε. Εικασίες μόνο κάνουμε για το αν θα λειτουργήσει ευεργετικά αυτή τη δύσκολη προεκλογική περίοδο. Ο ίδιος πάντως, ο κύριος Δήμαρχος πάντως, έγνευσε προς την κάμερα συγκαταβατικά με ένα χαμόγελο όλο υπονοούμενο. Θα το δοκιμάσουμε στο μικρό.